Στην πρωτεύουσά του το Πλωμάρι, το Ούζο προσφερόταν δωρεάν από ποτοποιίες της Λέσβου. Στη γιορτή του Ούζου, ο Δήμος Λέσβου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου Τοπόλιων και ο Σύνδεσμος Ποτοποιών Λέσβου διοργάνωσαν διήμερο εκδηλώσεων για την ιστορία και την παράδοσή του. Θέλουμε να γίνει ένα φεστιβάλ, γιατί το Πλωμάρι θεωρείται, από ό,τι διαπιστώνουν και από τους άλλους, από ό,τι μας λένε, ότι είναι η πρωτεύουσα του Ούζου, η πατρίδα του Ούζου. Και θέλουμε να προσφέρουμε αυτό στον τόπο μας που το δικαιούται. Το θέλουμε να είναι όχι απλά ένα πανηγυράκι, για μας είναι μια πολιτιστική, τουριστική και αναπτυξιακή γιορτή στο Πλωμάρι. Στις διήμερες εκδηλώσεις συμμετείχαν παραδοσιακά, μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα της Λέσβου, ενώ ειδικοί εισηγητές μίλησαν για θέματα που αφορούν τόσο τις ιστορικές παραδοσιακές διαδρομές του Ούζου στην παραγωγή και στο εμπόριο, όσο και τη συμβολή του στις κοινωνικές σχέσεις. Είναι μια κουλτούρα, είναι μια ιστορία, είναι μια παράδοση το Ούζο και η ενοπωσία στην περιοχή. Είναι η βαριά βιομηχανία και ένα από τα βασικά εξαγώγημα προϊόντα της Λέσβου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους ποτοποιούς της Λέσβου για τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των ποτοποιών αναφέρθηκαν στη δυναμική του κλάδου τους και στις άδικες, όπως τις χαρακτήρισαν, διατάξεις του φορολογικού και τελωνιακού δικαίου. Υπάρχουν κάποια αντικίνητρα. Αυτά είναι ο πάρα πολύ υψηλός φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης επί του Ούζου, ο οποίος είναι και απαιτητός τον επόμενο μήνα, 25 του μηνός, είναι η μη επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγών. Άρα αυτά τα πράγματα φέρνουν δυσκολία στη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Λίγο να εξετάσει κάποια αντικίνητρα που δυσκολεύουν τις προσπάθειές μας, να μπορέσουμε να βγούμε προς το εξωτερικό. Υπάρχει δυναμική, υπάρχει ο εξοπλισμός, υπάρχει το εξαιρετικό προϊόν που είναι και κατοχυρωμένο το Ούζο διεθνώς και μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις του, αρκεί το ελληνικό κράτος να σταθεί δίπλα μας, αρρωγός, να μας βοηθήσει, απλώς βλέποντας κάποια αντικίνητρα, πώς μπορεί σε συνεργασία με μας να απαλληφθούν. Στην Μαρίνα Πλωμαρίου υπήρχαν εκθέσεις προϊόντων της λεσβιακής γης, φωτογραφίας και παραδοσιακού υλικού των ποτοποιών. Τους ζωμεζέδες φρόντισαν οι αγροτοτουριστικοί συνεταιρισμοί γυναικών Λέσβου.